πλάκα. Γαμιέστε όλοι, ακούτε ρε. Το ρίζι είναι λες και το να καπέτσουνε με σπέρμα, μαλάκα. Τυπικά πρωταγωνιστούμε εκτός. Είστε γράφτη, κομπλέξ, κυμπλάτης, πατάω σκέι. Τα παιδιά σου είναι το απόλυτο ειδήλιο. Ούρε μαλάκα, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, γάμο. Έλα, τις χειροπέδες να το βάλω. Θύμα του έρωτα. Συνεχίζω να πιστεύω ότι στο Βουκουρέστι όλοι πολλοί αρχιδαράδες με κάθε τα δράκια και μαλακίες. Το ξενοδοχείο είναι ότι πρέπει να μπεις μες στο δωμάτιο και να μην βγεις ποτέ. Είναι να μπεις και να μην ξαναβγεις ποτέ. Είναι να χάσεις την ταυτότητά σου. Γενικώς να μπεις. Μετά θα σε γυρίσουν πίσω οι Ρουμάνες. Καλησπέρα. Σας μιλάει ο πιλότος σας. Σαμπ, όλοι Love TV εδώ. Πάμε Βουκουστέρι για Ρουμάνες. Περάσουμε τέλεια. Μια ωραία εξαίμερη. Α, οι Ρουμάνες, εντάξει, οι Ρουμάνες, κλασικά θα περάσουμε τέλεια με τις Ρουμάνες. Θα κάνουμε ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 10 πριβέ ημέρα. Δείξε λίγο πώς θα είσαι όταν θα σου κάνει πριβέ η Ρουμάνα. Γεια χαρά, παιδιά. Είμαστε εκδρομή, ξεκινήσαμε ήδη τις μαλακίες. Κάνουμε λίγο ντριφτάκι, θέλω να με πας. Μαλάκα, εδώ δεν μπορώ να χάσω. Θα πέσει καθυλής πουθενά και θα πληρώνουμε. Ξέφρενο βλογκάκι, θα περάσουμε τέλεια. Κυβερνητικός οργασμός. Αυτό ακριβώς. Όπα, φρένο. Δεν έχει μαλακία. Γρήγορα, υπάρχει μέσα μαλακία. Φτάνει. Πολλά ρόμπα και να μείνω εδώ από εδώ. Τσέκαρε λίγο αυτό το αρκουδάκι, γράφει αγαπώ και είναι στα ελληνικά. Σχεδόν που είμαστε Βουλγάρια. Δεν πειράζει, παίρνω στα αρχίδια σου. Βολ 2. Η κυβέρνηση έχει ξεφτυλιστεί. Τροχάρα. Έλα, τώρα. Για πες. Ναι, πολύ κοντά μου έρχεσαι με αυτό και δεν μου αρέσει. Κανένα τέτοιο θέλω. Μαλάκα, είπα. Ένα φορματάκι θέλω να βάλεις από πάνω. Όχι, θα σε γαμίσω. Έλα, ένα φορματάκι. Ένα φορματάκι. Θα μας ξεφτυλίσεις. Έλα ρε μαλάκα, βάλ' το. Τι λέει ρε ηλίθεια, ακούς τι λες. Πάμε να κάνουμε σύλληψη με αυτές, μαλάκα, ψήσου. Πάμε για έφοδο. Κάνουμε στάση εδώ μετά τις 3-4 ώρες είμαστε περίπου. Θάλια. Και πάμε να κάνουμε σύλληψη μέσα στο τζάμπο με χειροπέδες. Φύγαμε. Τι σου έχω εδώ. Έλα, τις χειροπέδες να τις βάλω. Σε σύλληψη, όχι αστεία. Ασφάλεια. Θύμα του έρωτα. Πες γεια στο vlog. Γεια. Ασφάλεια. Ναι, πάμε. Τη βάλουμε μέσα σε ένα καρότσι, έτσι. Ναι, ναι. Παιδιά, ούτε καν. Θα τις πάρω. Βάλε το όλα κομπλέ. Δεν φέρεις ολόκληρος. Βάλε το όλα κομπλέ. Τι καρκίνος είναι αυτός. Ο Λαξίδης περιμένοντας να μπει το όλα κομπλέ. Θέλω να περάσω καλά. Με ποιοτική μουσική. Παμ! Δεν θα ξεκινήσω να ξεβρίζω τα θεία. Ποιος είναι αυτός Καμούρα? Okay. Έτσι λοιπόν έχουν και αυτό το πρόγραμμα στο πανεπιστήμιο. Εδώ κάνουμε ένα room tour, μόλις πήγαμε στο δωμάτιο, χωρίς καλκασίας, καθαρίστης. Έχουμε μπάνιο εδώ πέρα, απλόλυτο, ξεκάθαρο, μικρή μπανιάρα, δεν πειράζει, τζαγκούζι γίνεται. Τηλεορασίτσα, δύο κρεβατάκια, χολάκι εδώ πέρα, καρεκλίτσες. Μπαλκονάκι κλασικά, γιατί χωρίς μπαλκόνι δεν γίνεται. Καθήνε θέα από το μπαλκόνι. Τι είπες? Το οποίο κάποιοι δεν έχουν, λοιπόν. Κανείς δεν έχει βασικά. Ήρθαμε να φάμε τους. Το μόνο που έχουμε είναι να μην έχει. Τώρα θα φάμε και μετά θα φύγουμε. Κοιμά. Να μας κάνουν μια σκυλαδάκια ή ήρθαμε στο χοτέλ Μινέρβα. Πατάτες, πυριζάκι, καμιά σαλάτα. Πεινασμένος, κλασικά. Να προσθέσω επίσης. Οπ. Να, αυτά είναι τα backstage, κυρίες και κύριοι. Γελάει, να. Μέχρι να συνέλθει backstage θα είναι. Ότι να μην έχει ούτε μακαρόνια. Θα ήθελα να μην έχει μακαρόνια. Μακαρόνια και τρώω και στο σπίτι μου. Please. Ακόμα backstage είμαστε εδώ πέρα. Ταραραραραρα. Το φαίνεις έτσι. Πρόσχετη πως μιλάς στη σχέση μου τώρα. Εγώ είμαι αυτή. Δεν τα έχουμε μόνο για μία κοπελίτσα που γυάλιζε το ματάκι της στο σχολείο. Τη θυμάμαι εγώ αυτή από πέρυσι. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ κουραστικό ταξίδι. 12 ώρες. 14 ήμασταν, τις 5. Πώς φέρε τον νόμο, 7 ώρες. 14 ώρες ήμασταν μέσα στο λεωφορείο. Δεν την παλεύαμε ούτε για αστείο. Εδώ η κατάδικη και οι δύο. Κάναμε 5 στάσεις, κάπου εκεί δεν κάνουμε. Αλλά και πάλι δεν παλεύεται, παιδιά. Ρουμανία με λεωφορείο, όχι.
Όχι. Όχι, παιδιά. Γενικώς. Να προσθέσω ότι ήμασταν οι πρώτοι που ήρθαμε να φάμε και φαίνεται ποιος πεινάει, ποιος όχι. Συνέπεια είναι αυτό, όχι ποιος πεινάει. Και αυτό, εντάξει. Τάσπι Τζιμάρα, Ρουμανία. Τι θα γίνει στη Ρουμανία, θα γίνει πανικός, θα τυρμάξει με τη Ρουμανία. Φτάσαμε στο Μπουκουστέρι. Το ξενοδοχείο είναι υπέροχο. Αυτό εδώ είναι το φαγητό μας. Μαλάκα. Πες την πρώτη αντίδραση μόνο από τη μυρωδιά. Νάτινα. Έχει να τριχιάσει περίπου που δεν φαίνεται. Εγώ παρομοίως. Εγώ πάλι θα πω. Παιδιά, βάλτε μου σφάρι και κυρινό. Αλήθεια σας και τέλω, είναι πιο ωραίο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι να το κάνω. Λοιπόν, τσαλεντζάκι φίλε, θα φάσω όλο αυτό το άσπρο κατευθείαν, όλο μαζί. Και από μένα μετά ό,τι θες. Το παίρνει. Τι κάνεις ρε, πάρ' το. Όλο. Ναι ρε μαλάκα. Το άσπρο ρε μαλάκα, έχεις φάει το πατζάρι μου. Πάρε πόρο. Το έφαγε, το σκόρδο. Πάστο ρε μαλάκα, χέστη. Δεν έχει καμία διαφορά αυτός. Ναι, κάτσε, περίμενα αυτός κάτω, μαλάκα, στον σοφάκο να του γραφεί ή πάνω. Με τον κυρίως. Μαλάκες. Πρώτη εντύπωση, δώσ' το. Το ρύζι είναι λες και το ανακατέψατε με σπέρμα, μαλάκα. Εδώ δεν έχουμε προηγή όμως. Κοντά, ορμάτε, μαλάκα, μαμάχι, ορμάτε. Λίγο λεμονάκι, δεν έχουμε προηγή. Την πυραρή, την κάθε λέγω, μαλάκα. Το ρύζι είναι λαμπάς. Βγήκαμε τώρα τη βολτίτσα μας, παντού ελληνικά αφιερωμένο. Πάμε για ένα χαλαρό ποτάκι, μόνο χαλαρό δεν θα είναι. Γενικά από πρώτη μέρα δεν θα έχει πολλά πλάνα παιδιά, είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά στην πορεία θα γίνουν πολλά, μπαίνουμε μέσα στο κλαμπάκι τώρα. Καλημέρα vlog, είναι η δεύτερη μέρα σήμερα. Είναι πρωί. Ώρα 7. 8 είναι βασικά 8.30. Τρώμε πρωινό, άρχισε να βρέχει έξω από ό,τι βλέπετε. Κουρέστηκε ηλιόλουστο συνήθως. Έτσι κλασικά. Αγγλία μαλάκα. Θες να πεις τίποτα για τη χθεσινή νύχτα? Νύχτα χαρτά εδώ. Βασικά δεν ξέρω, αυτό μπορεί να ακούσει και λάθος. Γιατί χθες είναι η νύχτα. Πάμε ένα tour μέσα στην πόλη σήμερα. Να ξέρετε ότι συμβολικά οι γλύπτες, όταν φτιάχνουν ειδικά αγάλματα, είναι ένα μπαλκόνι εδώ. Από εδώ, από αυτό το μπαλκόνι, έπρεπε να μιλήσει η οικογένεια Τσαουσέσκου με τους οπαδούς στην κεντρική πλατεία εδώ, που σήμερα είναι η Βουλή της Ρουμανίας. Για πες που είμαστε τώρα. Που είμαστε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι το κοινοβούλιο της Ρουμανίας, ας πούμε. Μάλιστα, εγώ το μόνο που βλέπω είναι κάτι πίνακες με λουλούδια. Ναι, είναι οι πίνακες με λουλούδια. Είναι ο προθάλαμος. Κάνουν έλεγχο. Μαλάκα, σκάς. Τι τρίχνει αυτή, ποια πιανείς? Τίποτα. Τυχαίο γεγονός. Ομολογούν τα πυράβλου στην Φλόριδα. Αυτό το κτίριο ξεπερνάει με 2% των όγκων πυραμίδων Κέοψ στην Αφρική. Θέλω να σας πω, μην ξεχνάτε ότι είναι μια θυσία εδώ, με αυτό το κτίριο σας είπα. Γκρέμιζαν κάτι εξωτερικό. Ρουμανία, αλλά παίζει Βέρτις. Ελπίζω να μην είναι διασκευή. Να ξέρεις τα χρόνια πως μισώ. Και καλά Ρουμανία τώρα, κατάλαβες, Βέρτις παντού. Που με τι όρους έχω χάσει. Άι, τι κατσούρες. Θέλω να σε δω, το μολογώ. Συνέχεια του vlog. Είμαστε στο κάστρο του Δράκουλα. Βλέπετε εδώ παιδιά. Εδώ μου Τζαχεντίν, Χαλαμπίδι, Χαμπίδι. Χαμπίδι. Έχουμε γίνει χάλια γιατί είχε φαϊνή ιδέα να περάσουμε μέσα από το σόνι το πολύ. Το οποίο βουλιάζει το πόδι σου ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Εσύ ολόκληρος βουλιαζές, αλλά... Ολόκληρος βουλιαζές, αλλά... Άουτς. Χαιρετίσματα από την Πανδώρα. Νίκο. Συγχωρήστε για... Σιγά σιγά, εντάξει. Συγχωρήστε για το vlog που δεν έχει πολλά πλάνα. Συγχωρήστε με ναι. Γιατί η κούραση δεν τραβάει πολύ. Ατυχήματα ισχύει. Δεν τραβάει πολύ να βγάλω vlog κτλ. Και είναι κάποιες στιγμές που δεν είναι καλό να φανούν στο YouTube.
Γιατί με βλέπουν και οι καθηγητές μου χαιρετίσματα από Βελιγράδι. Βελιγράδι. Βουκουρέστι. Γιατί η κούραση. Ναι. Χαιρετίσματα την Πανδώρα. Το πλήθος. Χαιρετώ το πλήθος. Εδώ όπλα, στα κρυφάρια. Κρυφές κάμερες. Όπλα. Και εδώ πέρα δεν έχω φωτογραφίες. Είναι 39 λέει, οπότε στα κρυφά εδώ τα όπλα. Στα κρυφά, κρυφά. Είμαστε σπίτι μου τα όπλα. Όπλα πολυβόλα εδώ πέρα. Είμαστε στην αποθήκη του σπιτιού. Προγόνους μου, προγόνους μου. Τι τοπίο τέλος πάντων είναι αυτά. Τι τοπίο είναι αυτό, για πες μας. Τι έχεις ξαναδεί αυτό. Βλέπετε και εδώ έχουμε. Λίγο πιο δυνατά. Βλέπετε εδώ έχουμε και άλλα τοπία έτσι εδώ. Τα καλύτερα που μπορούμε να σας φέρουμε. Τα καλύτερα κορίτσια, ξεκάθαρα. Έρχεται το κινητό. Έλα εδώ μέσα. Μα το πήγε το καλάκι. Ναι, έπεσε πριν μέσα. Το φυλάκι φεύγει απευθείας καβάλα. Ρουκέτα, ρουκέτα. Από δεχούντα αντίθεση παρέα Νίκος Λαψιδής λέει. Και σου δίνω στα νευρά όσο περνάνε οι μέρες. Κι ακόμα δεν ξέρεις τι φταίει. Πίνε πίνε να περάσουν οι πουτάνες μέρες. Κράτα απόσταση να μας το καίει. Εδώ δεν το λέμε εμείς μόνος ο πόνος του Λαψίδης. Σε πείτε τον κόμενό της. Εσένα ευχαριστή και εμένα έχεις στο μυαλό της. Σε κερατώνει γάμο του χάνει. Τι θα δω ακόμα, κλείσαμε έναν άγιο. Με κάμερα. Έλα. Μιλάω μαγιογράφου να την κάνουμε εικόνα. Ο κάστρο του Δράκουλα. Νταν νταν νταν. Νταν νταν νταν. Πάστε κάστρο του Δράκουλα μέσα, βλογκάκι. Είναι η κορέτα που έχει στη πάνω της. Ανεβαίνει. Είναι πράγματι πολύ στενά, Δεν χωράω καν. Έχω διπλώσει. Έλα, έλα, έπεσες. Καταγώγιο. Κάστρο του Δράκουλα. Καλά. Εδώ. Συνεχίζω να πιστεύω ότι στο Βουκουρέστι όλοι πολλοί αρχιδαράδες με κάστρα του Δράκουλα και μαλακίες. Όπως το βλέπετε, τύχο. Πες λίγο τι έκανες, τον τίναξες. Ναι, μαλάκα, δεν μπορούσα, θα σκαγα. Σε καμιά γωνία, μες στην πότα κατούρισες, ρε μαλάκα. Μες στην πότα, μες στην τσάτα, βγήκε με πιστεύει την τζίνη, μαλάκα. Στα δύσκολα, στα κρύα, η γρασία μου για πίσω. Μέσα μου να δεν διαφέρεις. Τι ζωή που με γνώρισες. Κι αναγκάζεσαι καμιά φορά τη δίπλα μου να μένεις. Θυμάσαι, μου είχες πάρει ένα κούδο με γυάλα ότι σχεδόν νομίζωσα από μένα. Τον έχω ακόμα στο κρεβάτι, ένα φόβο να τον αγκαλιάσω, σκέφτομαι άλλη όχι εσένα. Σαν να είμαστε χρόνια μαζί, ενθουσιάστηκα το βράδυ σε ερωτεύτηκα ροή. Δεν θα ψιθυρίσω σαν να πω στο μάικ, βάλε και σε σχέση να πω να πατήσω. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά είσαι. Ξεκουράζεσαι, κοιμάσαι? Όχι, Νίκο. Γιατί? Είσαι πολύ καλά, γιατί. Γιατί μου έπαιζε τόσο χώρο. Τόσο χώρο. Και εμείς ξαναβγήκαμε στην πλατεία των πανεπιστημίων. Αφήνουμε μπροστά και αριστερά το μέγαρο. Καταρχήν, να παρουσιάσουμε εδώ την κάμερα woman. Και τώρα να σας πούμε ότι είμαστε σε ένα παρκάκι το οποίο λέγεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Αλλά... Δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Οκ. Okay. Βγήκαμε και κόρθαμε το κόκκινο. Ναι, αυτό εδώ είναι λίμνη και έχει παγώσει. Επειδή πριν 5 μερούλες είχε μείον 16 και τώρα δεν ξεπαγώνουμε τίποτα. Λοιπόν, room tour, μόλις φτάσαμε στη Σόφια. Μπαίνουμε στο δωμάτιο, αυτό δεν είναι το μπάνιο, το δω εγώ κλασικά. Πίτα, και αυτό κλασικά. Επειδή αντί για 6 ώρες κάναμε 10-12 ώρες πόσες κάναμε, είχε κίνηση, κάναμε παράκαμψεις κτλ. Χολάκι, παράθυρο. Εντάξει, είναι λίγο πιο high class από το προηγούμενο, πιστεύω. Αυτά. Λοιπόν.
Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ, Σόφια. Χθες ήταν μια ξέφρενη βραδιά, όπως ξέρει, ξέρει. Ο κάμεραμάν γελάει σαν απούσεις τώρα. Προχώρα λίγο ακόμα. Μας έχουν αφήσει τώρα εδώ πέρα για να κάνουμε κάτι ψώνια, να δούμε κτλ. Βίντεο, παιδιά, δεν έχω τραβήξει πολύ. Εμένα να τραβάς, κύριε. Ναι, γελάω. Πολύ κούραση, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα. Εσύ θα μου πεις αν είσαι ο Πρίτανης ο Μαρκάτος. Εγώ είμαι ο Πρίτανης ο Μαρκάτος και δεν μου λες γιατί με έκοψε το νερά. Εν κατακλείδη, ήταν μια ξέφρενη εκδρομή με τα ωραία της, με τα άσχημά της. Μαλάκα με ένα τραβάς. Λοιπόν, και γενικά το ζήσαμε, ρε παιδί μου. Τσαου. Καϊπνίμεν με τα βράδια, λες και φυλάμε σκοπιά. Οι σκέψεις περνάω σαν πουτάνες, κάθονται για λίγο και φεύγουν μετά. Μπέρδεψα γνωστούς με αδέρφια, αδέρφια που παίξαν πουστιά. Φίδια πίσω από την πλάτη σου, μα face to face, όλα καλά.